Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και επιστρέψαμε για μια καινούργια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με το θέμα των γονέων και των παιδιών και κυρίως το θέμα της πατρότητας. Έχουμε κάνει μια παλιότερη λίστα σχετικά με τις 10 καλύτερες ταινίες με γονείς και παιδιά, μπορείτε να ανατρέξετε. Κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά αφού ασχολούμαστε με τις 10 πιο εκπληκτικές ταινίες σχετικά με την πατρότητα. Το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο λοιπόν το ζήτημα. Ορισμένες από τις επιλογές που είδατε σε εκείνη τη λίστα θα μπουν και εδώ και σίγουρα στο μέλλον θα κάνουμε και μια καινούργια λίστα σχετικά με εκπληκτικές ταινίες που αφορούν τη μητρότητα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας λίστα. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το σημερινό ζήτημα. Στη 10η θέση έχουμε το «Η Αρπαγή» του 2008. Γενικά ήταν πολύ διασκεδαστικές ταινίες και έχουν να κάνουν πιο πολύ με περιπέτεια και δράση. Προφανώς είναι λίγο διαφορετικό από το σκηνικό της πατρότητας όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά σε αυτές τις ταινίες ξεκάθαρα μπορούμε να δούμε το πού μπορεί να φτάσει ένας πατέρας για να σώσει το παιδί του. Ένας πατέρας λοιπόν είναι πολύ υπερπροστατευτικός, μπορεί να γίνει εκδικητικός και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σώσει το παιδί του από τον κίνδυνο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλοφτιαγμένη τριλογία, πολύ γρήγορη, με αμύωτη δράση, που περνάει ένα σπουδαίο μήνυμα πατρότητας ότι και καλά θα κάνω τα πάντα για να σώσω το παιδί μου. Φυσικά αξίζει να αναφερθεί ότι από την τριλογία προτιμώ κυρίως την πρώτη ταινία. Η πρώτη και η δεύτερη ταινία ήταν πολύ καλές. Η τρίτη άρχισε έτσι να το χάνει λίγο το δρόμο της. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Στο νούμερο 9 έχουμε το Wonder του 2017 και έχουμε σπουδαίο cast καταρχάς. Έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει έτσι μια δυσμορφία στο πρόσωπό του και βλέπουμε ένα πολύ σπουδαίο πατρικό πρότυπο που το προσέχει αυτό το παιδάκι. Μιλάω φυσικά για τον Owen Wilson, ο οποίος προσφέρει απλόχερα την αγάπη του σε αυτό το παιδί, ενώ παράλληλα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε να τον γεμίσει με δύναμη, με αισιοδοξία και με ελπίδα για ένα χαρούμενο μέλλον. Ας ανέβουμε όμως λίγο πιο ψηλά και ας πάμε στην 8η θέση όπου θα βρούμε το Big Daddy του 1999. Νομίζω ότι είναι ψηλοστάνταρ η συγκεκριμένη ταινία. Μπαίνει παντού πλέον σε λίστες που έχουν σχέση με γονείς και παιδιά. Ο Adam Sandler ήταν πάρα πολύ καλός στο συγκεκριμένο ρόλο. Μου άρεσε που τον είδαμε έτσι σε κάτι διαφορετικό, ότι και καλά είναι ένας πατέρας που αναλαμβάνει την κηδεμονία του παιδιού του και όλα δεν πάνε κατευχήν και όλα δεν πάνε όπως θα έπρεπε τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταξύ του σχέση, αλλά βλέπουμε ότι με λίγη αγάπη και με λίγη καλή θέληση όλα γίνονται, όλα πραγματοποιούνται και όλα παίρνουν τελικά το δρόμο τους. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε μια πολύ γλυκιά κομική ταινία. Πάμε όμως λίγο πιο ψηλά, πάμε στο νούμερο 7 όπου θα βρούμε την Mrs. Doubtfire του 1993 με τον αξεπέραστο Robin Williams. Άφησε μεγάλο κενό ο συγκεκριμένος άνθρωπος δυστυχώς με το χαμό του, αλλά όλα είναι μέσα στη ζωή και η συγκεκριμένη ταινία έπρεπε οπωσδήποτε να μπει στην λίστα μας, αφού βλέπουμε την απόγνωση ενός πατέρα ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει για να βλέπει τα παιδιά του πιο συχνά και αναγκάζεται ουσιαστικά να το παίξει γκουβερνάντα και υπηρέτρια, ώστε να βρίσκεται στο σπίτι και να χαίρεται έστω και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά του. Νομίζω ότι είναι από τις θρυλικές ταινίες του Robin Williams, οπότε δείτε το οπωσδήποτε. Πάμε στο νούμερο 6, όπου θα βρούμε το Everybody's Fine του 2009, με τον Robert De Niro πρωταγωνιστή και ένα πολύ μεγάλο cast. Δεν θα αναλωθούμε με τα cast, απλά θα δούμε ότι σε αυτή την ταινία είναι πολύ έντονο το αίσθημα της πατρότητας, αφού στο συγκεκριμένο ρόλο ο Robert De Niro προσπαθεί έτσι να κάνει μια επανένωση με τα 4 του παιδιά. Όλα έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους και μετά το χαμό της μητέρας τους φαίνεται ότι δεν έχουν και τόσο πολύ επικοινωνία με τον πατέρα τους. Οπότε εκείνος αποφασίζει με τα όποια προβλήματα υγείας που έχει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι και να τους δει όλους. Ο κάθε ένας όμως από αυτούς, το κάθε ένα από τα παιδιά του τέλος πάντων, έχει τα δικά του προβλήματα. Είναι πολύ συγκινητική, είναι σπουδαία ταινία που έχει περάσει γενικά στα ψηλά γράμματα. Αξίζει με τα χίλια να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα και σίγουρα δώστε της μια ευκαιρία γιατί είναι από τις πολύ καλές του Robert De Niro. Πάμε στη θέση νούμερο 5, όπου θα βρούμε το Kramer vs. Kramer του 1979.
μια πάρα πολύ γλυκιά ταινία και πάλι, με πρωταγωνιστές τον Dustin Hoffman και την Meryl Streep. Το πρόβλημα σε αυτήν τη σχέση είναι βασικά η Meryl Streep. Εκείνη είναι που αποφασίζει να αφήσει το σπίτι της και να πάει, δεν ξέρω, να κυνηγήσει την καριέρα της τέλος πάντων. Ο ίδιος με ένα παιδί στην αγκαλιά αφήνει την καριέρα του και αποφασίζει να κάτσει σπίτι και να αφοσιωθεί τέλος πάντων τελείως στο γιο του. Τα προβλήματα ξεκινάνε όταν εκείνη αποφασίζει τελικά να επιστρέψει και να πάρει την κηδεμονία του παιδιού. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα άδικο φαινόμενο, ένα άδικο γεγονός, οπότε οι δύο πλευρές καλούνται να, έτσι, να σβήσουν τις διαφορές τους μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μια πολύ σπουδαία ταινία που είχε και remake, οπότε προτείνω να την δείτε. Πάμε στο νούμερο 4, όπου θα βρούμε το La Vita è Bella του 1997 με τον Ρομπέρτο Μπενίνι πρωταγωνιστή. Και τι σπουδαία ταινία ήταν αυτή, μία από τις αγαπημένες μου. Είναι σπουδαίο το σενάριο, φοβερή σκηνοθεσία, όλα είναι από το πάνω ράφι. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο σπουδαίες ταινίες της λίστας μας, που δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο το πού θα έφτανε μάλλον ένας πατέρας για το παιδί του. Στην επόμενη μας επιλογή, όλες οι ταινίες από εδώ και μπρος παίζουν για πρώτη θέση. Στην επόμενη μας επιλογή όμως έχουμε το I Am Sam του 2001, με πρωταγωνιστή το Sean Penn. Μιλάμε για ένα ρόλο που πραγματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπρεπε να έχει πάρει το Όσκαρ. Το πήρε πιο μετά για το Milk, δεν πειράζει. Του το δώσαν χαριστικά νομίζω, έπρεπε να το πάρει για αυτό το ρόλο. Και έχουμε να κάνουμε με ένα πατέρα που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα και προσπαθεί με κάθε τρόπο έτσι να μεγαλώσει το παιδάκι που ήρθε έτσι στη ζωή του με έναν τελείως αναπάντεχο τρόπο. Βλέπουμε τις δυσκολίες και βλέπουμε φυσικά και το άδικο σύστημα το οποίο προσπαθεί να του αφαιρέσει την κηδεμονία του παιδιού του επειδή θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να το μεγαλώσει και να του προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια. Μια φανταστική ταινία, μια δραματική κοινωνική ταινία όπου δεσπόζει φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Sean Penn. Πάμε στη δεύτερη θέση όπου θα βρούμε το Instructions Not Included του 2013, το οποίο ξεκινάει λίγο πιο ελαφρά αλλά σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και γίνεται μια πάρα πολύ καλή ταινία. Νομίζω ότι πρωταγωνίστησε ακόμη και για την πρώτη θέση στην άλλη μας λίστα σχετικά με γονείς και παιδιά. Αυτή τη φορά την πρωτιά την έδωσα σε μια άλλη ταινία που θεωρώ ότι έχει πιο πολύ ακόμα το αίσθημα της πατρότητας. Η συγκεκριμένη είναι φανταστική ταινία γιατί έχει να κάνει με την επιθυμία του πατέρα στο να έχει παραπάνω χρόνο με το παιδί του, στο να κάνει τα πάντα ώστε κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο να μετράνε πραγματικά. Είδατε, προσπαθώ να μην σας το χαλάσω, να το φέρω όλο απ' έξω για να μην σας πω πολλά πράγματα για τις ιστορίες των συγκεκριμένων ταινιών. Πάμε όμως στην κορυφή σιγά σιγά, όπου θα βρούμε μια ταινία που την έχω ψιλοαδικήσει, αλλά αυτή τη φορά της δίνω την κορυφή. Είναι το Κυνήγι της Ευτυχίας του 2006 με τον Will Smith στον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει μαζί με τον αληθινό του γιο. Νομίζω ότι η χημεία τους είναι αξεπέραστη. Έχουμε να κάνουμε με έναν πατέρα ο οποίος είναι βιοπαλαιστής, προσπαθεί, όλα του έχουν έρθει στραβά και προσπαθεί να προσφέρει τα καλύτερα εφόδια στο παιδί του και γενικά προσπαθεί να πετύχει μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία ώστε να κάνει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του, ώστε να προσφέρει όλα όσα του έλειψαν του ίδιου, να μπορέσει να τα προσφέρει τέλος πάντων στο παιδί του. Η συγκεκριμένη ταινία δεν μπήκε στην άλλη μας λίστα σχετικά με τις 10 καλύτερες ταινίες με γονείς και παιδιά, γιατί ήθελα να τις δώσω την πρωτιά εδώ. Δεν ήθελα να δώσω δηλαδή την πρωτιά σε μια ίδια ταινία σε δύο διαφορετικές λίστες. Οπότε το κράτησα λίγο σαν έκπληξη και την τοποθετώ εδώ και της δίνω την πρωτιά χαριστικά φυσικά, γιατί είναι μια εξαιρετική ταινία με φοβερό σενάριο, απίστευτη σκηνοθεσία και μια τρομερή χημεία μεταξύ πατέρα και γιου. Αυτή ήταν η λίστα μας, αυτές ήταν οι προτάσεις μας για σήμερα. Πείτε μου και τις δικές σας απόψεις, στείλτε μας τα δικά σας σχόλια. Πείτε μου τις δικές σας αγαπημένες ταινίες σχετικά με την πατρότητα που σας άρεσαν πάρα πολύ και δεν τις είδατε σε αυτή τη λίστα. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!